Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία, μέρος δεύτερο. Στο μέρος πρώτο κάναμε την παράδοση του μαθήματος, ενώ στο δεύτερο μέρος θα γίνει η εξέταση με ερωτήσεις. Έχεις δει το πρώτο μέρος, έχεις διαβάσει και το βιβλίο σου και τώρα είσαι έτοιμος να απαντήσεις. Πριν όμως, ας θυμηθούμε τι είπαμε. Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία με λίγα λόγια. Η απόφαση. Οι φιλικοί αποφάσισαν να ξεκινήσει η επανάσταση από τη Μολδοβλαχία πρώτον επειδή δεν υπήρχε εκεί Οθωμανικός στρατός. Δεύτερον, οι ηγεμόνες ήταν Έλληνες φαναριώτες της περιοχής. Τρίτον, κατοικούσαν εκεί πολλοί Έλληνες. Τέταρτον, είχαν δράσει και πολεμήσει εκεί οι οπλαρχηγοί Ιωάννης Φαρμάκης και Γεωργάκης Ολύμπιος. Η έναρξη. Το Φεβρουάριο του 1821 ο Υψηλάντης διαβαίνει τον ποταμό Προύθο με 2.000 ιερολοχίτες, καταλαμβάνει το Βουκουρέστι, πρωτεύουσα της σημερινής Ρουμανίας, και εκδίδει την προκήρυξη μάχου υπερπίστεως και πατρίδας, όπου καλεί τους Έλληνες περιοχής στα όπλα. Αποσύρεται στα ορεινά. Εγκαταλείπει το Βουκουρέστι και αποσύρεται στα ορεινά συνέχεια, περιμένοντας βοήθεια. Η καταδίκη. Η επανάσταση καταδικάζεται από τις μεγάλες δυνάμεις Γαλλία, Αγγλία, Αυστρία, Ρωσία και από τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο, ο οποίος ενήγησε κάτω από την πίεση των Τούρκων, ενώ ο Τσάρος της Ρωσίας επέτρεψε στους Τούρκους να στείλουν στρατεύματα στην περιοχή και να πολεμήσουν τον Υψηλάντη. Όχι μόνο δεν βοήθησε, αλλά επέτρεψε και τους Τούρκους να πολεμήσουν και να φέρουν στρατεύματα. Η μάχη. Ο Υψηλάντης κατευθύνεται τον Ιούνιο του 1821 στο χωριό Δραγατσάνη, όπου με μερικές χιλιάδες στρατιώτες και λιγοστούς υπείς αντιμετώπισε τα πολυάριθμα τουρκικά στρατεύματα. Ο στρατός του ιτάται και διαλύεται και ο ιερός λόχος αποδεκατίζεται. Η διαφυγή. Ο Υψηλάντης καταδιωκόμενος διαφεύγει στην Αυστρία, ενώ τμήματα του στρατού του αντιστέκονται με επιτυχία στο Σκουλένι. Ο Ιωάννης Φαρμάκης και ο Γεωργάκης Ολύμπιος συνεχίζουν να πολεμούν μέχρι τέλους. Το ολοκαύτωμα. Ο Ιωάννης Φαρμάκης συλλαμβάνεται και αποκεφαλίζεται και ο Γεωργάκης Ολύμπιος ανατινάζεται σημονή Σέκου για να μην πιαστεί εχμάλωτος. Η σημασία. Η ελληνική επανάσταση επιταχύνεται, το αίμα των ηρώων ποτίζει το δέντρο της ελευθερίας. Η επανάσταση ανδρώνεται. Ερώτηση. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τη φιλική εταιρεία να πάρει την απόφαση να ξεκινήσει η επανάσταση από τη Μολδοβλαχία? Απάντηση. Οι φιλικοί αποφάσισαν να ξεκινήσει η επανάσταση από τη Μολδοβλαχία πρώτον επειδή δεν υπήρχε εκεί Οθωμανικός στρατός. Δεύτερον, οι ηγεμόνες της περιοχής ήταν Έλληνες φαναριώτες. Τρίτον, κατοικούσαν εκεί πολλοί Έλληνες. Και τέταρτον, είχαν δράσει και πολεμήσει στην περιοχή αυτή οι οπλαρχηγοί Ιωάννης Φαρμάκης και Γεωργάκης Ολύμπιος, μέλη της φιλικής εταιρείας. Ερώτηση. Ποιες ήταν οι πρώτες κινήσεις του Υψηλάντη κατά την έναρξη της επανάστασης? Ποιες οι πρώτες επιτυχίες? Σταματάς το βίντεο για να προλαβαίνεις να απαντάς. Σκέπτεσαι και απαντάς και μετά συνεχίζεις. Απάντηση. Το Φεβρουάριο του 1821 ο Υψηλάντης διαβαίνει τον ποταμό Προύθο προσδοκώντας την βοήθεια της Ρωσίας. Με 2.000 ένοπλους ιερολοχητές καταλαμβάνει το Βουκουρέστι, πρωτεύουσα της σημερινής Ρουμανίας, και εκδίδει την προκήρυξη μάχου υπερπίστεως και πατρίδας, καλώντας τους Έλληνες της περιοχής
στα όπλα. Τελικά εγκαταλείπει το Βουκουρέστι και αποσύρεται στα ορεινά, περιμένοντας βοήθεια. Ερώτηση. Ποια ήταν η στάση των μεγάλων δυνάμεων Ρωσίας, Αγγλίας, Γαλλίας, Αυστρίας και ποια του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου? Απάντηση. Οι μεγάλες δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία, Αυστρία, Ρωσία ήταν ενάντιες σε κάθε επαναστατική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Δεν ήθελαν τις επαναστάσεις και καταδίκασαν την επανάσταση. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος, κάτω από την πίεση των Τούρκων, αρχικά και αυτός καταδικάζει. Ενώ στη συνέχεια γίνεται μάρτυρας, καθώς απαγχωνίζεται από τους Τούρκους, το πτώμα του σύρεται στους δρόμους και πετιέται στη θάλασσα. Ο τσάρος της Ρωσίας όχι μόνο δεν βοηθά, αλλά επιτρέπει στους Τούρκους να στείλουν στρατεύματα στην περιοχή. Ερώτηση. Τι ξέρεις για τη μάχη στο Δραγατσάνι? Απάντηση. Ο Ιψηλάντης, κάτω από αντίξωες συνθήκες, κατευθύνεται προς το χωριό Δραγατσάνι, πόλη της σημερινής Ρουμανίας, όπου με μερικές χιλιάδες πεζούς και λιγοστούς υπείς αντιμετωπίζει τον πολυάριθμο τουρκικό στρατό. Ο στρατός του διαλύεται και ο ιερός λόχος, το επίλεκτο σώμα εθελοντών σπουδαστών των Παρικιών, κάνει τους μισούς του άδρες. Ερώτηση. Τι έκανε μετά την ήττα στο Δραγατσάνι ο Ιψηλάντης και τι η οπλαρχηγή και τα στρατεύματά του? Απάντηση. Ο Ιψηλάντης καταδιωκόμενος διαφεύγει στην Αυστρία, ενώ τμήματα του στρατού του αντιστέκονται με επιτυχία στο Σκουλένι. Ο Ιωάννης Φαρμάκης και ο Γεωργάκης Ολύμπιος συνεχίζουν να πολεμούν μέχρι τέλους. Τελικά ο Ιωάννης Φαρμάκης συλλαμβάνεται και αποκεφαλίζεται, ενώ ο Γεωργάκης Ολύμπιος ανατινάζεται στη Μονή Σέκου για να μην πιαστεί εχμάλωτος. Και μια τελευταία ερώτηση. Ποια ήταν η σημασία και η συμβολή της εξέγερσης στη Μολδοβλαχία? Απάντηση. Η σημασία μεγάλη και η συμβολή καθοριστική στην εξέλιξη του ελληνικού ζητήματος. Παρά τη μικρή διάρκεια 7 μηνών και το άκαρπο αποτέλεσμα, τα Οθωμανικά στρατεύματα διασπώνται και η επανάσταση επιταχύνεται, έρχεται πιο γρήγορα δηλαδή, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στην απελευθέρωση του έθνους. Σε αυτό το σημείο τελείωσε το μάθημά μας. Διάβασε πάλι το βιβλίο σου και καλή σου επιτυχία στο σχολείο. Γεια σου.